Κουρτάκης, δέχομαι ως αληθές ότι μου τηλεφώνησε ο πρώην Πρωθυπουργός και μου ζήτησε να κατεβάσω την ανάρτηση με το ηχητικό από το site Παραπολιτικά. Τι εννοείτε? Σας πήρε εσάς τηλέφωνο ο πρώην Πρωθυπουργός και σας είπε σβήστε την ανάρτηση από το site? Είχε ανατεθεί στο site παραπολιτικά.gr ένα ηχητικό το οποίο είχατε προσκομίσει στη Βουλή. Ναι, είχε κατατεθεί, είναι επίσημα στα πρακτικά της Βουλής. Επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Σαμαράς, τότε Πρωθυπουργός, και μου είπε να κατέβει από Παραπολιτικά. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς πήρε εσάς τηλέφωνο το δημοσιογράφο? Ο Πρωθυπουργός της χώρας πήρε το δημοσιογράφο τηλέφωνο? Ο κύριος Σαμαράς, ναι. Και σας ζήτησε να σβήσετε την ανάρτηση? Μάλιστα. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ να σας παίρνει πολιτικός, να σας λέει σβήστε μια είδηση? Το έχετε, είχε σε κάποιον άλλο συνάδελφο, έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο? Εμπροκειμένου έγινε. Ναι, εμπροκειμένου. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όμως κάτι τέτοιο. Εγώ το ακούω ως κάτι πρωτοφανές. Πότε έγινε αυτό το τηλεφώνημα, θυμάστε περίπου? Αυτό είχε γίνει, η κατάθεση δική μου ήταν 4 Δεκεμβρίου του 2014. Πότε έκανε αυτή την παρέμβαση ο πρώην Πρωθυπουργός και σας ανάγκασε να σβήσετε την ανάρτηση? Την ίδια μέρα. Την ώρα θυμάστε περίπου? Απογευματινή ώρα ήταν. Τι σας είπε περίπου τότε? Πώς δικαιολογήθηκε αυτό το πράγμα που είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που ακούμε τώρα? Ότι είναι μια αθλειότητα και θα ήθελε να κατέβει από το site γιατί δεν είναι η δική του φωνή. Αυτή τη δικαιολογία εξής, ξέρετε εν συνεχεία ότι υπήρξε πραγματογνωμοσύνη που αποδεικνύει ότι ήταν η δική του φωνή? Το γνωρίζω από δημοσιογραφικές πηγές και έρευνα. Το γνωρίζω, πως γνωρίζω πολύ καλά την πολύ στενή σχέση του πρώην Πρωθυπουργού με τον προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών, τον κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο, τον οποίο αποκαλούσε και ψηλό Παναθηναϊκάκια. Για ποιο λόγο τον αποκαλούσε? Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, με το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ. Αναφέρετε, παρακαλώ, τι πληροφορίες έχετε για το στην θέμα? Στην απέναντι άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρισκόταν ο στενός φίλος και κουμπάρος του κ. Ντογιάκο, ο κ. Γεράκης. Γιατί δεν αποκαλούσε τον κ. Ντογιάκο με το όνομά του και γιατί αυτό το προσωνύμιο? Τι είναι αυτό το προσωνύμιο, ας πούμε, είναι λίγο ασαφές. Ο κ. Ντογιάκος είναι της πάσης γνωστό ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους πρώην προέδρους του Παναθηναϊκού, τον κύριο Ανδρέα Βγενόπουλο και τον κύριο Νίκο Πατέρα. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι ο γιος του κυρίου Ντογιάκου εργάζεται στις επιχειρήσεις του κυρίου Πατέρα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο κύριος Πατέρας φιλοξενεί σε σουίτα στον Αστέρα Βουλιαγμένη στον σημερινό προϊστάμενο της εισαγγελίας Αθηνών. Πότε έγινε προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών ο εν λόγω εισαγγελέας, θυμάστε? Επί των ημερών της, αν κάνω λόγο, της κυβέρνησης Σαμαρά. Μάλιστα. Συνεχίστε, έχετε κάτι άλλο? Η ερώτηση, η κρίσιμη είναι, ανάλογη παρέμβαση, αθέμητη και παράνομη παρέμβαση με αυτή που έγινε σε εσάς, έχει γίνει και σε άλλους? Γιατί αποκαλεί τον ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Ντογιάκο ψηλό Παναθηναϊκάκιο? Ο κύριος Ντογιάκος είναι ψηλού αναστήματος και είναι γνωστό Παναθηναϊκός. Καλά, το έχει δηλώσει και ο ίδιος στο Σταρ ότι είναι αυτός ο Παναθηναϊκάκιας, πρωτού βγει το ηχητικό. Επειδή χθες είχαμε μια εξέλιξη με τον κύριο Μαρινάκη, μπορούν οι πάντες να καταλάβουν. Μην πάμε παρακαλώ σε άλλες υποθέσεις. Οι ερωτήσεις που θέτω είναι συγκεκριμένες. Πόσο αντικειμενικός είναι ότι ο κύριος Ντογιάκος θα λαμβάνει αποφάσεις εισαγγελίας? Μάλιστα. Παρακαλώ να παραμείνουμε στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων ερωτήσεων που θέτω. Ξέρετε αν ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και σε άλλους συναδέλφους σας, διότι, ξαναλέω, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ένα τέτοιο γεγονός ξεκίνησε να παίζεται στο Μέγκα 2 το μεσημέρι, μετά έπεσε παντού μαύρο. Εσείς λέτε ότι μετά από λίγο έγινε τηλέφωνο σε εσάς από το Σαμαρά. Έχουν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις και σε άλλους συναδέλφους σας? Έχετε κάποια τέτοια πληροφόρηση? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, τώρα κατόπιν αυτών που ακούγονται εδώ, ασφαλώς και θα ζητήσω την κλίση του κυρίου Σαμαρά στην επιτροπή αυτή. Εμπλέκεται ο κύριος Σαμαράς και στην υπόθεση της τροπολογίας μέσω της οποίας έπαψε η δίωξη σε βάρος τραπεζιτών και πολιτικών προσώπων που εμπλέκονταν στα δάνεια των κομμάτων. Εδώ έρχεται ένας μάρτυρας και λέει στην ουσία ότι εκβιάστηκε για να κατεβάσει είδηση που αφορούσε τον πρώην Πρωθυπουργό. Ζητώ λοιπόν, επιτέλους, είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που ακούγεται τώρα. Είναι πολύ πιο σημαντικό, το θεωρώ, από τα θαλασσοδάνεια, οι πολιτικές παρεμβάσεις που έστειλαν στη φυλακή βουλευτές και που κυρίως οδήγησαν στην όθευση του πολιτεύματος. Ευχαριστώ. Θα δοθεί παρέμβαση απλώς γιατί θα συνεχιστεί και δεν πρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις. Κύριε Κουρτάκη, υπάρχει γνωμοδότηση μετά τον έλεγχο της κασέτας ότι η φωνή δεν είναι του κυρίου Σαμαρά. Το ξέρετε? Κύριε Πρόεδρε, είναι ψευδές αυτό που ακούγεται. Έχω συγκεκριμένα και πλήρη στοιχεία για το θέμα. Αυτό έπρεπε να το θέλω να ακούσω την απάντηση όμως. Επιτρέψτε μου, κύριε Κασιδιάρη. Στον κύριο Κασιδιάρη, θέλω να ακούσω τι λέει. Ο κύριος Σαμαράς μου ζήτησε να κατεβάσω αυτό το άθλιο ηχητικό. Ο οποίος του λέτε αυτή είναι η φωνή σου και να μην είναι η φωνή του, σου λέει ότι είναι ψέμα. Γνωρίζετε ότι υπάρχει γνωμοδότηση από τον έλεγχο της ΣΕΙΠ
που λέει ότι δεν είναι η φωνή του Σαμαρά. Έτσι. Τα στοιχεία που ακούστηκαν μόλις τώρα είναι ψευδέστατα. Κανέναν έλεγχο δεν έκανε καμία ΑΕΠ. Κατετέθη μία μήνυση. Σύμφωνα με το μηνυτή που έχει το φάκελο, γιατί προσκόμισε στην Επιτροπή Θεσμών ο κύριος Αθανασίου ένα έγγραφο το οποίο το είχε πάρει παράνομα από το γραφείο του Ντογιάκου και το παραδέθηκε και ο ίδιος. Και έτσι αποδεικνύεται ότι οι παρεμβάσεις στο γραφείο του συγκεκριμένου προϊσταμένου της εισαγγελίας είναι μόνιμες και συνεχίζονται και σήμερα. Αλλά εις ό,τι αφορά το ηχητικό, σύμφωνα με το μηνυτή, με συγχωρείτε, ο οποίος έχει το φάκελο, έχει τα πλήρη στοιχεία και τον εμπιστεύομαι. Δεν μπορεί να λέει ψέματα αφού έχει τα στοιχεία αυτά. Δεν υπάρχει καμία γνωμοδότηση ότι δεν είναι η φωνή του Σαμαρά. Το αντίθετο. Απλώς. Υπάρχει γνωμοδότηση της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Δεν τα ξέρει καθόλου ο βουλευτής ο οποίος μίλησε προηγουμένως. Καμία ΑΕΠ δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Ασχολήθηκε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, η οποία λέει επί λέξη ότι το ηχητικό είναι γνήσιο, δεν υπάρχει μοντάζ και εις ό,τι αφορά τη φωνή δεν προχωράμε σε πραγματογνωμοσύνη. Λοιπόν. Αυτό το σκανδαλώδες λέγεται. Υπάρχει όμως πραγματογνωμοσύνη την οποία παρήγγειλαν οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής από ανεξάρτητο οίκο στο Βέλγιο, που λέει ξεκάθαρα ότι είναι η φωνή του Σαμαρά. Και να έρθει εδώ στην Επιτροπή ο Σαμαράς να τα εξηγήσει όλα αυτά απλά πράγματα. Τελεία και παύλα. Και να μην βγάζει μπροστινούς τον κύριο Αθανασίου την άλλη φορά να λένε ψέματα και να εκτίθενται. Εντάξει, κύριε Κασιδιάρη. Κύριε Κουρτάκη, μισό λεπτό. Κύριε Κασιδιάρη, υποπτεύομαι ότι αυτό το καταθέσατε ως δήλωση. Σε συνέχεια τη δήλωση του κυρίου Σταμάτη και έχει καταγραφεί προφανώς. Δεν είναι κάτι το οποίο απευθύνθηκε ως ερώτημα. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε δήλωση, σας είπα ότι έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε οτιδήποτε. Το χρειαζόμαστε. Να επισημάνω. Δεν είναι διαδικασία των απαντήσεων όμως αυτή. Ωστόσο, είναι πολύ κρίσιμο εις ό,τι αφορά τη συνέχιση επιτροπή η κλίση του κυρίου Σαμαρά για όλα αυτά τα ζητήματα. Επαναλαμβάνω, σχετίζεται η κλίση του και με τα δάνεια προς τα κόμματα που σκανδαλωδώς έχουν καλυφθεί ποινικές ευθύνες τραπεζικών και πολιτικών. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, έχουμε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είμαστε εντάξει. Ωραία. Έχει ζητήσει, προφανώς θέλει μια δήλωση ο κύριος Μηταράκης. Να διευκρινίσω ότι το κείμενο δεν κατέβηκε. Μια δήλωση ο κύριος Κουρτάκης. Από το site. Ορίστε. Να επισημάνω ότι το κείμενο δεν κατέβηκε από το site. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Κουρτάκη.